Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό που λαμβάνει τόπο στο τέλος του κάθε έτους αποτελεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία να συζητήσουμε, να αναλύσουμε ή να περιγράψουμε μια διαδρομή. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Δερμετζόπουλος, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν την περιοχή του Εύρου. Αναφερόμενος στον Εύρο, τόνισε πως οι κάτοικοι του νομού βίωσαν εντονότερα τις κρίσεις που πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, επισημένοντας τη μοναδικότητα των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η περιοχή στο μέλλον. Επιτρέψτε μου όμως δύο λόγια να πω για την περιοχή μου, που οι πολίτες μου έκαναν τιμή να τους εκπροσωπώ για τον Εύρο. Ο Εύρος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια περιοχή που εδώ και πολλά χρόνια έχει γνωρίσει τις δικές του κρίσεις. Κάποιες από αυτές αφορούσαν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αλλά το αποτύπωμά τους ήταν μεγαλύτερο στην περιοχή μας. Από επένδυση, μεταναστευτικό, δημογραφικό, πλημμύρες, οικονομική αιμορραγία λόγω της γειτνίας με δύο χώρες και πολύ πρόσφατα τις πυρκαγιές στο κεντρικό και νότιο κομμάτι του νομού. Την τετραετία που πέρασε έγιναν πολλά από πλευρά της κυβέρνησης για την περιοχή μας. Σίγουρα βέβαια δεν είναι εύκολο να δώσεις λύσεις, να πάρεις μέτρα για προβλήματα που έλαβαν τόπο επί σειρά ετών. Με αναφορά τους στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, τόνισε. Πρόσφατα λοιπόν και έπειτα από απόφαση του Πρωθυπουργού δημιουργήθηκε μια επιτροπή που στόχο έχει την ανασυγκρότηση του νομού έπειτα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Αυτή η επιτροπή, όπως εξήγησε, θα συμβάλλει στην ταχύτερη υλοποίηση σημαντικών έργων και προτάσεων για την περιοχή. Επίσης τόνισε πως είναι επιτακτική ανάγκη να παρακολουθούνται και να διασφαλιστεί η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τα έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν το ερχόμενο διάστημα στο νομό. Είναι επιτακτική ανάγκη να παρακολουθούμε και να διασφαλίσουμε την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει αυτή η Επιτροπή. Δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα που φυσικά πρέπει να τα τρέξουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αναφέρομαι πως μέσα από όλα αυτά τα πορίσματα και όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν πλέον κατατεθεί, οφείλουμε να δείξουμε έμπρακτα πως μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε, παραδείγματος χάρη, στο λιμάνι. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να δείξουμε και να επικοινωνήσουμε στους πολίτες τα ωφέλη, είτε έχουν να κάνουν οικονομικά, είτε θέματα εθνικής ασφάλειας. Να προχωρήσουμε με το αεροδρόμιο. Την προηγούμενη τετραετία ξεπεράσαμε αρκετά γραφειοκρατικά εμπόδια, απομένουν όμως αρκετά ζητήματα σε θέματα υποδομών και σε θέματα προσωπικού, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Είχαμε την πολύ σωστή απόφαση της ίδρυσης της ΕΜΟΔΕ. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να αποφασίσουμε τη δημιουργία δύο διοικήσεων πυροσβεστικών υπηρεσιών. Σε θέματα παιδείας, να τρέξουμε υποδομές που απαιτούνται, για παράδειγμα, στην πόλη του Δημοτήχου, που έρχεται μια νέα σχολή. Στα θέματα μετανάστευσης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να ολοκληρωθεί ο φράχτης γρήγορα και να ολοκληρωθούν τα κτηριακά ζητήματα της αστυνομίας και στο Δημότυχο αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, και νομίζω ότι με κυβέρνηση Μητσοτάκη θα δοθεί λύση μετά από χρόνια. Τα τελωνία μας, που γνωρίζω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών τα έχει βάλει σε προτεραιότητα, την αναβάθμισή τους. Στον πρωτογενή τομέα δεν αρκεί μόνο η αποκατάσταση των ζημιών, αλλά να προσφέρουμε και μια στρατηγική κινήτρων για την επόμενη μέρα. Είδα πως ανακοινώθηκε νέα προκήρυξη μέτρου απονητροποίησης μόνο για Εύρο, Λάρισα και Ροδόπη, αλλά απαιτούνται περισσότερα.